Πάμε τώρα και σε ένα θέμα που έχουμε αναδείξει πολύ από το Μέγκα και έχει να κάνει με τα κολέγια, όχι όλα, κάποια από τα κολέγια και τους τίτλους σπουδών και τη δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης, τα πραγματικά στοιχεία. Κάποιοι μιλάνε για το Brexit. Φαίνεται ότι και πριν το Brexit υπήρχαν προβλήματα και δεν επηρέασε το Brexit τα προβλήματα. Το ρεπορτάζ είναι πολύ ενδεικτικό για να μην βρεθείτε πολύ δυσάρεστων εκπλήξεων, πληρώνοντας για πτυχία που δεν θα έχουν τελικά επαγγελματικό αντίκρισμα. Στον αέρα παραμένουν από φοιτηκολεγίων με πτυχία χωρίς αντίκρισμα στην αγορά εργασίας της χώρας μας. Οι υπεύθυνοι διαβεβαιώνουν ότι το πρόβλημά τους θα λυθεί με μια περίεργη παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερακάκη με ένα προεδρικό διάταγμα που αντίκειται σύμφωνα με έγκριτους νομικούς στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Μιλάμε για μια ευθύ αντίθεση στην ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα είναι νόμιμο και θα μπορεί να έχει μια ισχύ που δεν θα προκαλεί πρόβλημα. Η αποχώρηση Μεγάλης Βρετανίας από το ενωσιακό δίκαιο δεν μπορεί να εισάγει μια τέτοια απόκληση και να δικαιολογεί μια διαφορετική ρύθμιση των όσων φοιτούν σε αυτά τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα πάντως, και ενώ οι απόφοιτοι κολεγίων ετοιμάζονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά των σχολών τους, ο πρόεδρος του Μητροπολιτικού Κολεγίου δηλώνει πως το θέμα έχει λυθεί. Με παρέμβαση μάλιστα του ίδιου του Υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερακάκη. Λύση που αμφισβητείται πάντως από τους νομικούς εκπροσώπους των αποφύτων. Η αναγνώριση και η κατάργηση της διάκρισης των επαγγελμάτων δεν είναι υπόθεση των ιδιωτών αλλά του αρμόδιου Υπουργείου. Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του Προεδρικού Διατάγματος που το ρυθμίζει, η οποία έχει τελεσιδικήσει αλλά δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα, το θέμα έχει λυθεί. Με το Προεδρικό Διάταγμα που έχει λάβει σύμφωνα με πληροφορίες τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχεδιάζεται η επαγγελματική ισοδυναμία σε ειδικότητες του τομέα υγείας που διαφημίζονταν ως αναγνωρισμένες σπουδές, ενώ δεν ήταν. Καθώς οι σύλλογοι, για παράδειγμα, νοσηλευτικής και εμμευτικής της Αγγλίας, δεν δέχονταν το franchising αυτών των προγραμμάτων. Ωστόσο, το Μητροπολιτικό Κολέγιο διαφήμιζε από το 2016 τις σπουδές στην νοσηλευτική ως το πρώτο αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών Βρετανικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα και με επαγγελματική ισοδυναμία. Τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών εξακολουθούν να διαφημίζονται, παραπέμποντας όμως την ισχύουσα νομοθεσία, την αναγνώρισή τους, χωρίς περισσότερες διευκρινήσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το υποέγκριση Προεδρικό Διάταγμα αναφέρεται στην αναγνώριση μόνο όσων είχαν εγγραφεί στις σχολές αυτές μέχρι τον Brexit, ως 31/12/2020, αφήνοντας τελείως ακάλυπτους όσων έχουν εγγραφεί τα επόμενα 3 χρόνια. Σίγουρα έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, που αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει θέμα με τη χώρα μας. Καταπέλτης για τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας είναι αυτή η αγκύκλειος της Κομισιόν που αναφέρει ρητά ότι η αναγνώριση βρετανικού πτυχίου τομεακού επαγγέλματος μετά τον Brexit είναι εφικτή, αλλά μόνο με τους όρους που προβλέπει η κοινοτική οδηγία για τα επαγγέλματα αυτά. Υπό αυτές τις συνθήκες αναμένονται έντονες αντιδράσεις, εάν όπως φημολογείται τα κολέγια αυτά φτάσουν να διεκδικούν τις πρώτες άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας.